Πάω σήμερα το πρωί στην εκπομπή του φίλου μου, του Γιώργου του Αυτιά. Φίλο μεν, φιλτάκι δε αλήθεια. Έχει κάνει τρομερή ζημιά στην Ελλάδα. Και ο Αυτιά και ο Παπαδάκη και όλοι αυτοί. Τρομερή ζημιά. Τρελάνε τον κόσμο. Και έχουν τρελάνε τον κόσμο είτε επειδή είναι αμαθής, που δεν είναι, κυρίως γιατί θέλουν να πάρουν υψηλά νούμερα τηλεθεάσεως. Αυτός είναι ο λόγος. Για ιδιωτελές συμφέρον δηλαδή, για κανένα λόγο. Έχει λοιπόν ο γιος σου Αυτιά στην Κιλιάνα Κανέλη εκεί, 20 λεπτά μόλις, κάνει ένα διάγγελμα απίστευτων ανοησιών, μεταξύ των οποίων επαναλαμβάνει διαρκώς και διαρκώς, με τον Αυτιά να επιδοκιμάζει, ότι τα δάνεια τα παίρνουμε μόνο και μόνο για πλέον τα ομόλογά μας, ενώ έχουμε λεφτά μόνοι μας για μισθούς και συντάξεις και δεν χρειαζόμαστε κανένα δάνειο. Του εξηγώ, αναβάλλω και το ξέρετε, η χώρα μας έχει πρωτογενές έλλειμμα, που σημαίνει ότι ακόμα και αν το χρέος μας ήταν μηδέν, πάλι το μαγαζί μας μπαίνει μέσα. 10 δισεκατομμύρια μπήκαμε πέρσι πρωτογενώς, χωρίς την κοχρεολύσια. Άρα 10 δισεκατομμύρια δανειστήκαμε για να πληρώσουμε αυτά που πληρώσαμε. Και πρέπει να σας πω ότι εάν χρεοκοπήσουμε, δεν θα εισπράξουμε τα 55 δισεκατομμύρια από φόρους, γιατί σε μια Ελλάδα που θα έχει χρεοκοπήσει, εγώ δεν θα μπορώ να πουλάω βιβλία, άρα δεν θα μπορώ να πληρώνω και τους φόρους που πλήρωσα πέρσι. Και εσείς δεν μπορείτε να παίρνετε τους μισθούς σας για να καταναλώνετε τα αγαθά που καταναλώνατε πέρσι και να πληρωθεί το κράτος φόρους και ούτω καθεξής. Η οικονομία είναι ένα συνολικό πράγμα. Η συνολική ελληνική οικονομία χρειάζεται όλα αυτά τα λεφτά. Το αν παίρνεις τα δάνεια και πληρώνεις τα ομόλογα, ή αν παίρνεις τους φόρους και πληρώνεις τα ομόλογα, ή αν παίρνεις τα δάνεια και πληρώνεις συντάξεις, ή αν παίρνεις τους φόρους και πληρώνεις συντάξεις, δεν έχει σημασία. Τα έξοδα είναι αυτά. Για να έχεις τους φόρους των 55 δισεκατομμυρίων, πρέπει να παραμένεις αξιόχρεος. Γιατί αν δεν είσαι αξιόχρεος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σου κόβει τη ρευστότητα, σταματάει να κινείται η αγορά, σταματάς να εισπράττεις φόρους. Το εξήγησα αυτό στον Γιώργο το αυτή, αν το είδατε σήμερα το πρωί, το έχω ανεβάσει τον Ευώνη μου και βέβαια πως θα διαπιστώσατε, παρά το σανά που έλεγε προηγουμένως η Λιάνα Κανέλη και το πώς συμφωνούσε, μόλις του το εξήγησα, μόκο ο Γιώργος.